Στους πρώτους βασικούς προορισμούς των τουριστών που φθάνουν κάθε καλοκαίρι στη Δυτική Κρήτη περιλαμβάνεται ο Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς. Είναι ενδεικτικό ότι το 2017 διέσχισαν το Φαράγγι 130.421 επισκέπτες, ενώ φέτος μέχρι σήμερα το έχουν διασχίσει περισσότεροι από 55.000. Χώρος παρατήρησης διεθνώς, άρα για τα δικά μας μάτια στραμμένα εκεί, σε όλα τα επίπεδα. Είμαστε παρόντες όλο το 24ωρο. Και επίσης μπορούμε να πούμε ότι η επισκεψιμότητα και το ενδιαφέρον των πολιτών για τον Εθνικό Δρυμό βαίνει αυξανόμενο. Και από τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει αύξηση. Την περσινή σεζόν οι μήνες με τη μεγαλύτερη προσέλευση επισκεπτών ήταν ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος. Παραδοσιακά το φθινόπωρο και εφόσον οι καιρικές συνθήκες είναι κατάλληλες, το Φαράγγι της Σαμαριάς δέχεται τους περισσότερους επισκέπτες. Ποικίλουν οι επισκέπτες. Δηλαδή τη θερινή περίοδο, και ιδιαίτερα Αύγουστο, έχουμε επισκέπτες που έχουν παιδιά στα σχολιά, έχουν περισσότερους Έλληνες. Όμως αυτό θα το κρίνουμε στο τέλος, διότι την περσινή περίοδο είχαμε πάρα πολλούς επισκέπτες, τη φθινοπορεινή περίοδο. Έρευνα του Παρατηρητηρίου Τουρισμού Δυτικής Κρήτης, η οποία συντονίστηκε από το Τμήμα Οικονομίας και Διοίκησης του ΜΑΙΧ, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης και την Ένωση Ξενοδόχων, έδειξε ότι ένας στους 5 τουρίστες που φθάνουν στα Χανιά διασχίζει το Φαράγγι της Σαμαριάς. Συνεχίζει να είναι ένας σημαντικός προορισμός, ένας σημαντικός προορισμός για τα Χανιά, για την Κρήτη, ένας χώρος με μεγάλη υπεραξία από μόνος του που δίδει την ανάλογη υπεραξία στον ομό Χανίων και στην περιοχή μας. Προκειμένου να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του Δρυμού και η ασφάλεια των επισκεπτών, η Διεύθυνση Δασών Χανίων σχεδιάζει την εγκατάσταση μετεωρολογικού σταθμού μέσα στο Φαράγγι. Είμαστε σε διαδικασία ενεργειών ώστε μετεωρολογικά να γίνει ό,τι γίνεται πληρέστερο για αυτό το χώρο. Δηλαδή ή δυνατόν να μπορέσουμε στα επόμενα διαστήματα να εγκαταστεί ένα πλήρες μετεωρολογικό σύστημα που να δείχνει τις συνθήκες στο χώρο, είτε θερμοκρασίας, είτε βροχής, είτε άλλες μετεωρολογικές συνθήκες. Η αύξηση της επισκεψιμότητας στο Φαράγγι της Σαμαριάς είναι εντυπωσιακή, λαμβανομένου υπόψη ότι λόγω καιρικών συνθήκων καθυστέρησε να ανοίξει τις πύλες του, ενώ παρέμεινε κλειστό και για μεγάλα διαστήματα λόγω βροχοπτώσεων.